Τουρκία προς το παρόν είναι χρήσιμη στο ΝΑΤΟ όσον αφορά την Σουηδία-Φιλανδία και την κήρυξη της Ρωσίας ως χώρο δημοκράτη όπως έγινε χθες. Για τα υπόλοιπα θέματα όμως είναι όχι απλώς άχρηστη, αλλά θεωρείται και κατάσκοπος των Ρώσων στο ΝΑΤΟ. Ενδεικτικό είναι πως στις συνελεύσεις του ΝΑΤΟ όσον αφορά την ασφάλεια της Ανατολικής Ευρώπης, η Τουρκία όχι απλώς απουσιάζει, αλλά δεν έχει κληθεί καν στις συζητήσεις. Θεωρούμε πως τα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε μεγάλες αλλαγές με την Τουρκία. Αρχικά οι αλλαγές θα είναι στην Τουρκία με τις τουρκικές εκλογές, αφού είναι πολύ πιθανό ο Ερντογάν να προκαλέσει θερμό επεισόδιο σε Κύπρο-Αιγαίο-Εύρο για να καθυστερήσει τις εκλογές και να γίνει ο νέος Σουλτάνος. Μην ξεχνάμε πως η Τουρκία ήταν εταίρος διαλόγου με τον Ερντογάν στο συνασπισμό της Σανκάης πρόσφατα, που είναι στην ουσία η Ασιατική Ένωση Κρατών ή αλλιώς το Ασιατικό ΝΑΤΟ. Τέλος, πρέπει να απαντήσω σε κάποια σχόλια του γιατί σε βίντεο που αφορούν την Τουρκία βάζουμε στο βίντεό μας εικόνες με την τουρκική σημαία. Είναι λογικό. Μιλάμε για την Τουρκία και θα έχουμε εικόνες σχετικά με την Τουρκία. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να έχουμε εικόνες από τον πλανήτη Άρη ούτε με υπτάμενους ροζ ελέφαντες.